Εσείς πώς το, πώς το μάθατε? Ακούσαμε με μπαμ. Ακούσαμε τον μπαμ. Ακούσαμε μπαμ. Τι να πούμε τώρα, πειλάγισαμε εδώ πέρα, εκείνο που είδαμε ήταν ένα άνθρωπος ξαπλωμένος. Τον ευαρέσαν και είδα μια, ένα κάλικα από πιστόλι εδώ πέρα. Αλλά το κάλικα πρέπει να είναι αλβανικός, 100%. Είδα την πιστολιά που έβγαλε τον πιστόλι και τον σκότωσε. Πόσοι ήσαν? Δύο. Δύο ήσαν και κάνανε να πάνε κάτι. Του ρίξανε μία ή δύο σφαίρες. Μια σφαίρα άκουσα, γιατί είχα και το μηχανάκι μου. Φορούσαν κάτι στο κεφάλι του, είχαν καλυμμένα πρόσωπα. Κράνα, με τα κράνη. Με τα κράνη. Με τι ήσαν, με μηχανάκι? Μηχανάκι, μηχανή. Τι μπροστά από τους ζητήσαν τα λεφτά? Ήμουνα εκεί πέρα, ήμουνα 20-30 μέτρα. Και ζητήσανε τα λεφτά, τι του είπαν? Τον είδα που τον κοπανάγνω προθείς και τραβήξε ένα στον πιστέλ και το έριξε. Μπάλα σκεφτάω. Λεφτά το πήραν, είδατε? Δεν είδα. Όχι, έχουμε το προσβολισμό, είχαμε εδώ πέρα αυτή. Πόση ώρα πάει που έγινε, κύριε? Πόση ώρα πάει? Πάει, ένα δεδομένο. Τι να σχολούμαι? Μάλλον πηγαίνετε λίγο. Εσύ λίγο, για πρόβολο. Για να δω λίγο. Κάτι, φύγετε λίγο. Κύριε, πώς έγινε ακριβώς? Πάνω τι να σου πω τώρα, ακούσαμε ένα μπαμ, ήρθα πιλάλα εδώ πέρα, μου μιλήσανε, είδαμε τον άνθρωπο ξαπλωμένο εδώ πέρα. Μηχανάκι δεν είδα εγώ, αλλά όπως έπαιρνε ο δικός μου το τηλέφωνο, πήρε κάτι, κρέστε με το μηχανάκι. Μικρό, δεν ήταν μεγάλο μηχανάκι, μικρό κυβισμού. Παπάκι. Εκείνη φορά ήταν τα δύο κράνη και φύγανε. Τώρα δεν άκουσα ούτε για ληστεία ούτε για τίποτα. Μάλλον συγκεκριμένο για ληστεία. Ναι, ξαπλωμένο χάμ και εγώ κάθομαι το πάγιο φυλάω τον κάλικα. Να μην τον πιάσεις από την αρθή ασφάλεια. Έχει και λεφτά. Έχει να πάρει τα λεφτά. Τα λεφτά τώρα, λιχά μου, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα, πέντε φράγκα τα λεφτά. Μας φάγανε, ρε. Ξυπνάτε, ρε, μας φάγανε, ρε. Μας φάγανε, ρε. Όχι, γροθιές τον κοπανίσανε, λέει ο Θεοδωράκης. Να πάω στα παιδιά μου, λέει, του ρίξανε και φύγανε. Με κράνος. Άκουσα όμως, πάμε. Είναι να πούσε.